Με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την επιστολή τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικείς του Αποστόλου Παύλου. Είμαστε στη σελίδα 1049, τρίτο κεφάλαιο και έκτο εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 1049, τρίτο κεφάλαιο, έκτο εδάφιο από την επιστολή την Δεύτερη προς Θεσσαλονικείς του Αποστόλου Παύλου. Σας παραγγέλλομαι δε αδελφοί εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να απομακρύνεστε από παντός αδελφού ατάκτος περιπατούντος και ουχή κατά την παράδοση την οποία παρέλαβε παρημών. Επειδή εσείς εξεύρετε πως πρέπει να μιμήστε ημάς, διότι δεν εφέρθημεν ατάκτος μεταξύ σας, ουδέ εφάγομεν δωρεάν άρτων παράτινος, αλλά μετά κόπου και μόχθου, νύχτα και ημέρα, εργαζόμενοι για να μην επιβαρύνομεν μηδένα ημών. Ουχή, διότι δεν έχουμε εξουσίαν, αλλά δια να σας δώσομεν εαυτούς τύπων εις το να μιμήστε ημάς. Διότι ότε και ότε είμαι θα παροιμήν, τούτο σας παρηγγέλλομεν, ότι αν τις δεν θέλει να εργάζεται, μηδέας τρώγει. Επειδή ακούμεν τινάς ότι περιπατούσε μεταξύ σας ατάκτος, μη εργαζόμενοι μηδέν, αλλά περιεργαζόμενοι, παραγγέλλομεν δε εις τους θειούς τους και προτρέπομεν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να τρώγωσι τον άρτον αυτών εργαζόμενοι μετά ησυχίας. Σεις δε αδελφοί, μη αποκάμετε πράκτοντες το καλόν, και αν τις δεν υπακούεις των λόγων ημών των δια της επιστολής, τούτον σημειώνεται. Και μη συναναστρέφεστε με ταυτού δια να εντραπεί, πλην μη θεωρείτε αυτόν ως εχθρόν, αλλά νουθετείτε ως αδελφών. Αυτός δε ο Κύριος της ειρήνης ήθε να σας δώσει την ειρήνη δια παντός εν παντή τρόπο, ο Κύριος ή με τα πάντων ημών. Ο ασπασμός εγγράφει με τη χείρα ημού του Παύλου, το οποίο είναι σημείον εν πάση επιστολή, ούτω γράφω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Τελειώνοντας την επιστολή του Απόστολος Παύλος προς την ευλογημένη Αγία και σφόδρα αγαπητής εις αυτόν και πιστεύω και στο Θεό Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, αναφέρεται σε ένα θέμα το οποίο, αδελφοί αγαπητοί, για το οποίο, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος μας πρώτος μίλησε. Μην παραξενεύεστε εάν έρχονται τα σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία. Αντιθέτως μάλιστα, ο Κύριος μας λέγει είναι ανάγκη να έλθουνε, γιατί είναι ανάγκη μέσα από τα σκάνδαλα να φανερωθούν οι δόκιμοι και οι αδόκιμοι. Είναι ανάγκη. Και για να το καταλάβουμε αυτό καλά, όταν ο Θεός έφτιαξε, έπλασε, δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, την Εδέμ, τον παράδεισο του Θεού, όπου εκεί δεν υπήρχε τίποτα το μιένον. Και ο Αδάμ και η Εύα βρισκόταν σε απόλυτη αθωότητα και αγιασμό, παιδιά Θεού. Όμως ο Θεός δεν απέκλεισε το διάβολο και μάλιστα με το φρονιμότερο ζώο να εισέλθει μέσα στον παράδεισο για να σκανδαλίσει τον Αδάμ και την Εύα, ώστε να φανερωθεί ο άνθρωπος ότι είναι αδόκιμος. Δηλαδή να φανερωθεί ότι ο άνθρωπος πάρα πολύ εύκολα πλανάται από το διάβολο που είναι πανούργος, παμπώνυρος, ψεύτης, κλέφτης και φωνιάς. Τους κορόιδεψε τον Αδάμ και την Εύα και τους κορόιδεψε διαψεύδοντας το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το ψέμα του. Το ψέμα του είναι όχι να σου πει ένα ψέματάκι, να σου διαστρέψει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και η κλοπή του δεν είναι να σου πάρει το πορτοφόλι, και αυτό θα το κάνει, αλλά η κλοπή του είναι να σου πάρει την αγάπη, τη χαρά, την παρουσία του Θεού, τη ζωή την αιώνιο. Και τελικά ο φωνιάς, ανθρωποκτόνος απαρχής, είναι να σε στερήσει, να σου στερήσει την αιώνια ζωή στην παρουσία του Θεού, καθώς και αυτός την εστερήθη. Άρα λοιπόν τα σκάνδαλα είναι ανάγκη να έρθουν, μας λέει η Γραφή. Πλην να προσέχουμε, γιατί αλίμονο σε αυτούς μέσα από τους οποίους έρχονται, αλλά αλίμονο και σε αυτόν ο οποίος θα σκανδαλιστεί. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε λίγο περί σκανδαλισμού, που είναι ένα θέμα που λίγες φορές το έχουμε αγγίξει.
Το σκάνδαλο έχει το νόημα του πειρασμού, της πρόκλησης, του να σε πλανήσει κάποιος και να σε απομακρύνει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του σκανδάλου? Να σε απομακρύνει από το Θεό. Η πρώτη μορφή του σκανδάλου είναι που ο άνθρωπος αυτοσκανδαλίζεται στην παρουσία του Θεού, όπως παραδείγματος χάρη ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος όταν βρέθηκε στη φυλακή, ενώ αυτός είχε αποκάλυψη από το Θεό για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτός είναι ο Υιός του Θεού, του ζώντος, γιατί είδα το Πνεύμα το Άγιο να κατεβαίνει και να μένει επάνω του, όπως μου είπε ο Θεός, είχε ομολογήσει. Ακόμη έδειξε και είπε, αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο άνθρωπος λοιπόν σκανδαλίζεται όταν ο Θεός κάνει πράγματα λιγότερα από αυτά που υπολογίζουμε. Περιμένουμε να κάνει μεγαλεία, έτσι πως τα έχουμε φανταστεί, έτσι πως περίμενε ο Ιωάννης να γίνει υπαρχηγός του, δεν ξέρω ανθρώπινα το λέω αυτό, αλλά να συμβασιλεύσει με τον Χριστό επί της γης και να ελευθερώσει το λαό του Ισραήλ από τους Ρωμαίους. Όμως όταν είδε ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο έγινε, ούτε αυτό που ήλπιζε για τον εαυτό του έγινε, ούτε αυτό το οποίο ήλπιζε για το λαό Ισραήλ έγινε και για τον Ιησού Χριστό έγινε, σκανδαλίστηκε και είπε, σίσου ερχόμενος ή άλλος προσδοκόμεν? Σίσου Χριστός. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι ο Λόγος του Θεού. Πού είναι ο Θεός? Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αφού του έδειξε τις ενέργειές του και το έργο του, και αδελφοί αγαπητοί, αυτή είναι η απάντηση σε αυτό το σκανδαλισμό, όταν βλέπουμε ότι ο Θεός δεν κάνει τόσο πολλά όσα εμείς θέλουμε ή αυτά που εμείς θέλουμε. Να βλέπουμε τι κάνει εν γέννη ο Χριστός, αναγεννάει, θεραπεύει, βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, δοξάζεται, δημιουργεί εκκλησίες, σώζει. Μακάριος αυτός που δεν θα σκανδαλιστεί εν εμεί. Αλλά κι άλλος σκανδαλισμός είναι αντίθετος ακριβώς, όταν βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να κάνει πολύ μεγαλύτερα από αυτά που μπορούμε να πιστέψουμε. Θυμηθείτε τους πατριώτες του εκεί στη Ναζαρέτ, όταν πήγε και έκανε θαύματα και θεραπείες, είπανε οι πατριώτες του, εσύ δεν είσαι ο γιος του Ιωσήφ και της Μαρίας, ο αδερφός του Ιωσή, και λοιπόν και οι αδελφές δεν είναι? Πώς εσύ σε σένα βρέθηκε τέτοια δύναμη και τέτοια σοφία? Και σκανδαλιζόντουσαν εν αυτό. Και σε αυτούς πάλι ο Θεός λέει, μακάριος εκείνος ώστις δε σκανδαλιστεί εν εμεί. Ακόμη αδελφοί αγαπητοί, σκανδαλίζεται ο άνθρωπος όταν θεωρεί ότι, γιατί ο Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι πολύ απλό, είναι για τους αγράμματους, άρα δεν το πλησιάζω. Η μορία του κηρύγματος το σκανδαλίζει. Με τη μορία του κηρύγματος όμως ο Θεός αποφάσισε να σώσει τον άνθρωπο. Αλλά ακόμη σκανδαλίζεται όταν λέει, πρέπει να είσαι πολύ μορφωμένος για να διαβάσεις το Ευαγγέλιο. Εγώ είμαι αγράμματος, δεν μπορώ να το διαβάσω. Άρα και σκανδαλίζεται, γιατί πιστεύει ότι η σοφία του κηρύγματος είναι πολύ μεγάλη που δεν μπορεί αυτός να την αγγίξει. Όλοι αυτοί έχουν κάνει ένα λάθος. Δεν βλέπουν στο πρόσωπο του Χριστού, και ιδιαιτέρως αδερφοί, στην αγάπη του Χριστού. Αλλά βλέπουν σε αυτό που περιμένουν ή αυτό που κάνει ο Θεός. Που περιμένουν να κάνει ο Θεός ή αυτό που κάνει ο Θεός. Όταν όμως αδερφοί αγαπητοί στρέψουμε το βλέμμα μας στην αγάπη του Χριστού, η αγάπη οικοδομεί. Τότε θα μας οικοδομήσει ο Θεός. Τότε δεν μπορούμε να σκανδαλιστούμε. Δεν πρόκειται να σκανδαλιστούμε. Ακόμη αδελφοί αγαπητοί, εκτός από το αυτοσκανδαλισμό του ανθρώπου, και ο διάβολος αγωνίζεται να σκανδαλίσει τον άνθρωπο. Και ο διάβολος αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις. Και οι επιθέσεις του είναι και αφορούν την τριαδικότητα του ανθρώπου. Όταν ο Ιησούς Χριστός, εκτός από το ότι σκανδάλισε τον Αδάμ και την Εύα και τους έριξε, αλλά και όταν ήρθε ο Υιός του Θεού, ο δεύτερος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, και αυτόν προσπάθησε να τον σκανδαλίσει. Του είπε, επειδή νίστευε 40 μέρες και άρχισε να πεινάει, του λέει, αν είσαι Υιός Θεού, κάνε αυτές τις πέτρες ψωμί. Όμως η απάντηση και η νίκη δεν είναι όχι δεν τις κάνω. Δεν μπορείς να τα βάλεις και να νικήσεις τον διάβολο. Για να νικήσεις τον διάβολο πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα συνοτρόπος. Να χρησιμοποιήσεις την μάχαιρα του πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού.
Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με τη μάχαιρα του Πνεύματος απάντησε. Στο σκανδαλισμό λοιπόν στον εαυτό μας, το όπλο μας, η άμυνά μας είναι η αγάπη του Χριστού. Ο Χριστός μ' αγαπάει. Και έχω ξαναπεί κάτι και πρέπει να το ξαναπώ, αδελφοί αγαπητοί. Για τίποτα δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Ούτε για τους αδελφούς μου, ούτε για τη γυναίκα μου, ούτε για τα παιδιά μου, ούτε για κανέναν. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Ένα πράγμα όμως, για ένα πράγμα είμαι απολύτως βέβαιος. Ότι ο Ιησούς Χριστός μ' αγαπάει. Εάν είσαι βέβαιος ότι ο Ιησούς Χριστός αγαπάει και αν τα πράγματα δεν γίνονται ή δεν είναι ή δεν αποκαλύπτονται όπως ακριβώς τα θέλεις, έχεις μία ζωντανή ελπίδα ότι αυτός που με αγαπάει θα κάνει το καλύτερο για μένα και το σκάνδαλο φεύγει. Το σκάνδαλο φεύγει. Όταν όμως ο διάβολος σου επιτεθεί, όπως είπαμε, το όπλο μας είναι η μάχαιρα του Πνεύματος, ο Λόγος του Θεού. Τον ανεβάζει επάνω στο πτερίγιο του ναού και του λέει «Αν είσαι Υιός Θεού πέσε, γιατί είναι γραμμένο, αφού χρησιμοποιείς το Λόγο του Θεού, ότι θα στείλει τους αγγέλους του να σε μαζέψουν να μην προσκόψει ούτε ο πόδας σου σε λίθο». Εξυπνάδες, πονηριές λέει ο διάβολος. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, ο Υιός του Θεού δεν εξετάζει τι λέει ο διάβολος, εξετάζει τι λέει ο Χριστός. Εξετάζει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Είπα για Σατανά είναι και γραμμένο να μην πειράξεις Κύριον το Θεόν σου. Δεν θα πάω να πέσω για να δω αν με αγαπάει ή αν θα με φυλάξει. Είμαι βέβαιος ότι και με αγαπάει και με φυλάει και ότι είμαι και Υιός του Θεού. Που είμαι αναγεννημένος, έχει αλλάξει τη ζωή μου. Θα δοκιμάσω την αγάπη του Θεού, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να εμπειρευθώ πόσο και αν με αγαπάει ο Θεός και αν ο Λόγος του είναι αλήθεια. Ο Λόγος του είναι αλήθεια. Πάει, τέλειωσε. Η αγάπη του Θεού είναι τέλεια, πλήρης. Δεν θα πειράξω Κύριο τον Θεό μου. Και δεν ξαναμίλησε ο διάβολος. Πάει τρίτη φορά όμως. Του λέει, τα βλέπεις όλα αυτά. Αν με προσκυνήσεις, εγώ θα στα δώσω όλα, γιατί είναι παραδεδομένα σε μένα, επειδή όλους τους κορόιδεψα. Επειδή όλους τους κορόιδεψα, φύγανε από την παρουσία του Θεού και έτσι είναι όλα δικά μου. Αλλά και πάλι με τη μάχαιρα του Πνεύματος ο Ιησούς Χριστός νίκησε. Και η νίκη του ήταν πεντακάθαρη. Κύριον το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει, φύγε Σατανά. Και απευθύνθηκε λοιπόν ο πειρασμός του διαβόλου αδελφή στη σάρκα, στη τριαδικότητα του ανθρώπου, στη σάρκα, στην ψυχή, στην επιθυμία των οφθαλμών, των άλλων πραγμάτων, στην καρδιά που λέμε. Γιατί όταν λέμε η καρδιά και ο Θεός γνωρίζει και διερευνά καρδίες και νεφρός, όταν λέμε καρδιά εννοούμε την επιθυμία. Γιατί και να επιθυμήσεις μόνο αμάρτησες. Μπορεί να μην αμαρτήσεις με τα έργα και να επιθυμήσεις αμάρτησες. Και ο μόνος ο οποίος ξέρει σε τι κατάσταση βρίσκομαι είναι όχι κανείς από εσάς, μόνο ο Χριστός. Γιατί μόνο ο Χριστός ξέρει τις επιθυμίες μου. Στην επιθυμία των οφθαλμών λοιπόν. Πρώτα με τα ψωμιά στην επιθυμία της σάρκας, ύστερα στην επιθυμία των οφθαλμών να στα χαρίσω όλα και ύστερα στην αλαζονία του βίου. Αφού είσαι τόσο μεγάλος, πέσε και δεν θα σε αφήσει ο Κύριος. Στην υπερηφάνεια. Όμως ο Ιησούς Χριστός νίκησε και τις τρεις αυτές φορές απόλυτα, καταλυτικά με το Λόγο του Θεού. Όμως υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία σκανδαλισμού που εδώ θα μείνουμε λίγο περισσότερο αδελφοί, που είναι... Να πω μάλλον την τέταρτη πρώτα και μετά την τρίτη. Τέταρτη κατηγορία είναι ο κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος έχει να σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Έχει να σου προσφέρει η Βαβυλώνα πολλά φώτα. Αλλά είναι ψεύτικα τα φώτα αυτά. Να σου προσφέρει χαρά. Προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας. Και όταν μάλιστα βλέπει ότι ο διάβολος, ότι ο άνθρωπος πλησιάζει στο Θεό, τότε του τα χαρίζει όλα. Η τρίτη κατηγορία των σκανδάλων είναι ο κόσμος, το περιβάλλον. Μπορεί να σε σκανδαλίσει η γειτόνισσα. Καλά, σαν τους αμόρφωτους πηγαίνεις κάθε μέρα εκκλησία. Μπορεί να σε σκανδαλίσει ο κουμπάρος. Δεν θα πάμε να παίξουμε ένα ταυλάκι όπως παίζαμε, δεν θα πάμε να το γλεντήσουμε λίγο. Μπορεί να σε σκανδαλίσουν στη δουλειά, μια κοπελίτσα, ένας νεαρός. Μπορεί να σε σκανδαλίσει η τηλεόραση, μπορεί να σε σκανδαλίσουν όλες αυτές οι αφήσεις που γυρίζουν δίπλα. Όλα αυτά είναι στα χέρια του διαβόλου που σκανδαλίζουν τον άνθρωπο μέσα στο περιβάλλον. Ο άνθρωπος αντιστέκεται σε αυτό και η νίκη του
είναι η απόφαση που έχει πάρει να ακολουθήσει τον Χριστό. Εγώ δεν ανήκω στον κόσμο. Εγώ βγήκα από τον κόσμο. Εγώ ζητάω πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Εμένα με ενδιαφέρει η Εκκλησία. Όμως υπάρχει και ο τέταρτος σκανδαλισμός που είπαμε, η τέταρτη κατηγορία που θα μείνει με λίγο περισσότερο, είναι ο ένας τον άλλον. Ο αδελφός τον αδελφό. Και ξέρετε αδελφοί, υπάρχει ένας γενικός κανόνας αυτό. Όταν οτιδήποτε άλλο σε σκανδαλίσει, η καρδιά σου, ο κόσμος, ο διάβολος, το αντέχεις, το καταλαβαίνεις, το επιτιμάς, αγωνίζεσαι, νικάς. Όταν όμως σε σκανδαλίσει ο αδελφός σου, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και απογοητεύεσαι. Εκεί στενοχωριέσαι και χαλάει η καρδιά σου. Εκεί δεν το ανέχεσαι. Αυτός είναι χριστιανός, αυτός είναι αδελφός. Και ιδίως όταν υπάρχει αντίθεση, υπάρχει και αντίθεση ανάμεσα σε δύο αδελφούς, τότε ξεσηκώνεται και ο παλιός ο άνθρωπος, ξεσηκώνεται και ο εγωισμός, και άντε τώρα να τα βγάλει, να βγάλει άκρη. Δεν βγάλει άκρη. Μία είναι η νίκη σε αυτές τις περιπτώσεις της αντίθεσης μεταξύ δύο αδελφών. Μία είναι η νίκη. Η ταπείνωση. Όποιος προλάβει και ταπεινωθεί πρώτος, νίκησε. Πήρε την ευλογία του Θεού και ήρθε και η αποκατάσταση. Και εν πάση περιπτώσει, αν ο άλλος δεν ταπεινωθεί, αυτό δεν έχει να κάνει με τη δική σου ψυχή, με τη δική σου σωτηρία και με τη δική σου ευλογία. Αλλά οφείλεις να τον βοηθήσεις και τον άλλο να ταπεινωθεί με τη δική σου ταπείνωση. Και στον εαυτό σου να κάνεις καλό, αλλά και σε όλους τους άλλους. Από εκεί και πέρα όμως, αδερφοί αγαπητοί, όταν δεν υπάρξει και αντίθεση, τότε υπάρχουν κατηγορίες σκανδάλων. Το πρώτο είναι οι ατάκτως περιπατούντες, οι οποίοι μπορεί να σκανδαλίσουν. Είναι αναγεννημένος, είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, αλλά περπατάει άτακτα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν θέλει να δουλέψει, είναι τεμπέλης. Πρέπει για να δουλέψεις, όχι, και έχει και χίλιες δυο δικαιολογίες. Δεν βρίσκω δουλειά, που μπορεί να συμβεί και αυτό, έτσι. Δεν λέμε για αυτούς που ψάχνουν και δεν βρίσκουν δουλειά, λέμε για αυτούς που δεν ψάχνουν και δεν βρίσκουν δουλειά. Και αρχίζουν από εκεί και πέρα τα δανεικά. Δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου, γιατί θέλει να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος. Το ξανατονίζω, όχι αυτός που θέλει να βρει και δεν μπορεί, αλλά αυτός που προσεύχεται και προσώρας ο Θεός τον άφησε άνεργο, γιατί είναι και αυτό μια δοκιμασία της πίστης του. Σε όλους μας μπορεί να συμβεί αυτό. Και μάλιστα τον τελευταίο αυτό καιρό, έτσι πως χαλάνε, και δεν θα μιλήσουμε τώρα για οικονομία, αλλά έτσι πως χαλάνε και οι οικονομικές καταστάσεις, είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα της εργασίας και είναι ανάγκη, αδερφοί, να προσευχόμαστε ο Θεός σε όλους μας να έχει μια καλή δουλειά για να βγάζουμε, δεν θέλουμε πολλά πράγματα, να σκεπαζόμαστε και να τρώμε, αυτά λέει η Γραφή. Να αρκείστε στις τροφές και στα σκεπάσματα. Αν τα έχεις αυτά, είσαι ευτυχισμένος. Από εκεί και πέρα τα άλλα όλα θα τα φροντίσει ο Θεός. Όμως υπάρχουν λοιπόν οι ατάκτως περιπατούντες, που σαν παράδειγμα, όπως είπαμε, δεν δουλεύουν. Ή ατάκτως περιπατών είναι αυτός ο οποίος συκοφαντεί. Πάει από εκεί η κατηγορία αυτών. Πάει από εκεί η κατηγορία αυτών. Πάει από εκεί, είναι λίδωρος, λιδωρεί. Δημιουργεί σκάνδαλα, δηλαδή βάζει ανάμεσα σε αδελφούς έρηδες. Τσακώνεται. Δεν το πιάνεις με τίποτα. Και δεν υποτάσσεται στο λόγο του Θεού. Το φωνάζουν τι πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Έρχονται οι πρεσβύτεροι, του μιλάνε, ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων τον ελέγχουν. Σε παρακαλούμε, έλα να σε βοηθήσουμε, μην το κάνεις αυτό. Βέβαια ο Θεός φυλάει την εκκλησία του, αλλά όμως πρέπει και εμείς να φυλάμε την εκκλησία του Χριστού. Για αυτούς τους ανθρώπους ο λόγος του Θεού λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό και θέλω να το δούμε στο 11 εδάφιο. Επειδή ακούμεν τινάς ότι περιπατούσι μεταξύ σας ατάκτος, μη εργαζόμενοι μηδέν, αλλά περιεργαζόμενοι, παραγγέλλομεν δε εις τους θειούτους και προτρέπομεν δε για του Κυρίου Ιησού, ημών Ιησού Χριστού, να τρώγωσιν τον άρτον αυτόν εργαζόμενοι μετά ησυχίας. Ένας άλλος που περπατά ατάκτος είναι αυτός που εργάζεται, αλλά δεν είναι ήσυχος, είναι αυθάδης, είναι ασεβής, τσακώνεται στη δουλειά, τον διώχνουν. Ξαναψάχνει να βρει δουλειά, τον ξαναδιώχνουν. Ξαναψάχνουν, όλο παραπονιέται, όλο γκρίνια είναι. Όλο, και αυτός είναι ατάκτος περιπατών.
Πρέπει να εργάζεται μετά ησυχίας ως εις τον Κύριον. Όχι να δημιουργεί όπου πάει, γιατί δίνει κακή μαρτυρία. Λέει είμαι χριστιανός και δημιουργεί δίπλα του σκάνδαλα. Και βλαστημείται και το όνομα του Κύριου. Σιγά το χριστιανός. Ή να κάνει και ψιλοκομπινούλες. Να ψιλοκλέβει, να ψιλοεκμεταλλεύεται. Είτε τους υφισταμένους του, είτε τους προϊσταμένους του, είτε τους συνεργάτες του, τους συναδέλφους του. Να είναι κοπανατζής. Ατάκτος περιπατών. Δεν δοξάζεται το όνομα του Χριστού σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ο Απόστολος Παύλος λέει αυτόν να τον σημειώνετε και να μην τον συναναστρέφεστε για να ντραπεί. Όχι γιατί δεν τον αγαπάς, αλλά επειδή δεν συμμορφώνεσαι και συνεχίζεις να ζητάς δανεικά συνέχεια. Δεν λέω για αυτούς που έχουν ανάγκη, το τονίζω αυτό, γιατί όλοι μας μπορούμε να βρεθούμε σε ανάγκη. Ο ένας πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του άλλου. Τον επαγγελματία τρακαδόρο λέω, που δεν έχουμε ανάμεσά μας, αλλά έτσι λέει η Γραφή. Για τους αυτούς που κάποτε, να δω που τα λέμε, είχαν έρθει 2-3, αλλά ο Κύριος τους απομάκρυνε και μας φύλαξε. Ακούστε όμως τι λέει. Πλην μη τον θεωρείτε ως εχθρό, μη τον θεωρείς ότι είναι εχθρός του Χριστού, επειδή είναι ατάκτος περιπατών, επειδή δημιουργεί σκάνδαλα, επειδή σκανδαλίζει τους ανθρώπους, επειδή δημιουργεί προβλήματα, μην τον θεωρήσεις ότι είναι ατάκτο, ότι είναι εχθρός σου, αλλά να τον νουθετείς ως αδελφόν, αλλά μην τον θεωρείς και αδελφός σου. Να μην τον θεωρείς σαν εχθρός σου, αλλά μην τον θεωρείς ούτε αδελφός σου, σαν αδελφός σου να τον θεωρείς. Σε αυτόν τον άνθρωπο θα τον ελέγχεις, θα τον ουθετείς, δεν θα τον συναναστρέφεσαι και ο Θεός θα κάνει χάρη και έλεος και θα μας προστατεύει και θα τον σώζει. Όμως αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει μετά άλλη μορφή σκανδάλου που είναι πιο δύσκολη, όπως αυτή που ήταν στους Κορινθίους, που λέει γενικώς ακούεται ότι είναι μεταξύ σας πορνεία και τη αυτή πορνεία ή της ουδέ μεταξύ των εθνών ονομάζεστε, ώστε να έχει της την γυναίκα του πατρός αυτού. Και εσείς είστε πεφυσιωμένοι και δεν επενθύσατε μάλλον δια να εκβληθεί εκ μέσου ημών ο πράξας το έργον τούτο. Διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους για ένα σύμπτωμα πορνείας που βρέθηκε και αποκαλύφθηκε μέσα στην Εκκλησία. Και εκείνο που παρατηρεί ο Απόστολος Παύλος είναι ότι ησυχάζουν οι αδελφοί. Λένε δεν πειράζει, θα μετανοήσει. Δεν πειράζει, θα στρώσει. Όμως ο Λόγος του Θεού και ο Απόστολος Παύλος δεν λέγει τούτο, αλλά τι λέγει. Σεις έπρεπε να πενθήσετε. Εσείς έπρεπε να συναχθείτε όλοι μαζί, να προσευχηθείτε. Γιατί λίγη ζήμη κάνει όλο το φύραμα, λίγη ζήμη κάνει όλο το φύραμα ένζυμο. Άρα υπάρχουν αμαρτίες που ο Θεός δεν τις θέλει μέσα στην Εκκλησία. Δεν λέω, και το τονίζω ξανά, δεν μιλάμε για τους ατάκτος περιπατούντας που λέει μη τους κάνετε και πολύ παρέα, μη τους συναναστρέφεστε, αλλά λέει για αμαρτίες που δεν τις θέλει στην Εκκλησία, γιατί μολύνεται όλη η Εκκλησία. Και μάλιστα αν θέλετε να διαβάσουμε, είναι στη σελίδα 1010, λέει από το 9 εδάφιο ο αδελφός μας ο Παύλος, σας έγραψα εν τη επιστολή να μη συναναστρέφεστε με πόρνους και ουχή διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου ή με τους πλεονέκτες ή τους άρπαγες ή τους ειδωλολάτρες, επειδή τότε πρέπει να εξέλθετε από τον κόσμο. Να μην συναναστρέφεστε με τους άρπαγες, με τους ειδωλολάτρες, με τους πλεονέκτες και με τους πόρνους, όχι του κόσμου τούτου, γιατί αλλιώς θα πρέπει να παρακλειστούμε σε μοναστήρι και δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού, αλλά να μην συναναστρέφεστε αν κάποιος ονομαζόμενος αδελφός ανάμεσά σας είναι πόρνος, πλεονέκτης, ειδωλολάτρης, λίδωρος, μέθυσος ή άρπαξ, με αυτόν ούτε να συντρώγεται. Δεν θα κάθεται μαζί σας. Αντιθέτως, διότι συνεχίζει, τι με μέλη να κρίνω εγώ τους έξω, δεν κρίνετε εσείς τους έσω.
τους δε έξω ο Θεός θα κρίνει, όθεν εσείς εκβάλλετε των κακών εκ μέσου ημών. Τον πόρνο, τον πλεονέκτη, το ειδωλολάτρη, το λίδωρο, τον μέθυσο μέσα στην εκκλησία και τον κλέφτη, εκβάλλατε αυτόν από την εκκλησία. Μαζευθείτε, λέει, όλη η εκκλησία και μάλιστα παραδώσατε τον τιού τον Ιησούς τον σατανά προς όλεθρο της σαρκός δια να σωθεί το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ σοβαρά. Ο Θεός δεν θέλει την εκκλησία του να έχει μόμο. Η εκκλησία του πρέπει να είναι αμόμητος. Και όταν δεν το έχουμε καταλάβει δεν έχουμε ευθύνη. Αλλά όταν καταλάβουμε ότι υπάρχει λιδωρία, ότι υπάρχει ειδωλολατρία, ότι υπάρχει μέθυσος, άρπαξη, πόρνος μέσα στην εκκλησία, η εκκλησία επιλαμβάνεται, γιατί είναι εντολή του Κυρίου. Έστω και αν είναι το παιδί μου ή το παιδί σου, έστω και αν είναι ο πατέρας μου ή ο πατέρας σου, γιατί αλλιώς θα την πάθουμε όπως την έπαθε ο Ηλί με τα παιδιά του, που τους έλεγε μην αμαρτάνετε παιδιά μου, μην αμαρτάνετε. Αλλά ο Θεός δεν το συγχώρεσε επειδή του συμβούλευε να μην αμαρτάνουν, γιατί έπρεπε τότε στην Παλαιά Διαθήκη να τους λιθοβολούνε τους θείους τους, στην Καινή Διαθήκη να τους εκβάλουν τους θείους τους από την Εκκλησία. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί, αρχίζουν τα πράγματα και στενεύουνε. Και να ξέρετε ότι στην πορεία μας, στη ζωή μας, ο δρόμος μας στενεύει και δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Μα δεν λέει η Γραφή η επίκαιά σας να είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους? Ναι, σε όλους τους ανθρώπους, όχι στην αμαρτία. Την αμαρτία δεν θα την αφήσω μέσα, στον αμαρτωλό θα είμαι επίκης. Αλλά όταν αμαρτωλός είναι γεμάτος με την αμαρτία του, δεν θα τον αφήσω μέσα, εφόσον ονομάζεται αδελφός. Και πράγματι η εκκλησία της Κορίνθου το άκουσε, φοβήθηκε το Θεό, πίστηκε και έλεγξε και απέβαλε τον άνθρωπο αυτό το πόρνο. Όμως ευχαριστούμε το Θεό γιατί αυτός ο άνθρωπος μετενόησε. Ζήτησε συγχώρεση και ξέρετε τι θα πει, μετανόησε. Ο εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί. Αυτός που εξομολογείται και παρετείται από την αμαρτία είναι αυτός που πραγματικά έχει μετανοήσει. Όχι αυτός που λέει ζητώ συγγνώμη και συνεχίζω. Όχι αυτός που λέει ζητώ συγγνώμη αλλά δεν μπορώ. Αλλά αυτός που λέει συγγνώμη και δαμάζει το σώμα του και το δουλαγωγεί και μένει από εκεί και πέρα στον αγιασμό και στην καθαρότητα. Και έρχεται μετά ο Απόστολος Παύλος όταν έμαθε ότι ο άνθρωπος αυτός μετενόησε και λέει στη σελίδα 1021, αν θέλετε ανοίξτε, είναι προς Κορινθίους Δευτέρα Επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο και στο έξι εδάφιο. Δεύτερο κεφάλαιο, έξι εδάφιο, σελίδα 1021. Αρκετόν είναι εις τον τιούτον αυτή η επίπληξης υπό των πλειοτέρων, και προσέξτε, όχι υπό όλων. Και πάλι αδελφοί αγαπητοί, κάποιοι συναισθηματικά δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν να κάνουν το θέλημα του Θεού όλο, αλλά όμως οι περισσότεροι το έκαμον, ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε τώρα και να παρηγορήσετε αυτόν γιατί μετενόησε και παρετήθη από την αμαρτία του, δια να μην καταποθεί ότι ούτως υπό της υπερβαλούσης λύπης. Όταν λοιπόν τον παρέδωσαν στον σατανά, δηλαδή τον έδιωξαν στην εκκλησία εις όλεθρον της σάρκας για να σωθεί η ψυχή του, αυτός μετενόησε. Τι κάνω, λέει, έξω από την εκκλησία τι θα κάνω, χάθηκα, στα χέρια του διαβόλου θα βρεθώ. Μετενόησε, επέστρεψε. Και ο Λόγος του Θεού, ο Απόστολος Παύλος, ο Ιησούς Χριστός για μας, λέει τώρα και να τον δεχτείτε και να τον αγαπήσετε και να τον ενισχύσετε και να τον παρηγορήσετε και να τον περιθάλψετε για να μην καταποθεί υπερβαλούσης λύπης. Και συνεχίζει, αδελφοί,
στο 10 εδάφιο, λέγοντας ο Απόστολος Παύλος, ισόντινα δε συγχωρείτε τι, συγχωρώ και εγώ, διότι αν εγώ συνεχώρησα τι, ισόντινα συνεχώρησα, δια σας έκαμον τούτο ενώπιον του Χριστού, δια να μην υπερισχύσει καθημόν ο Σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Εφόσον η Εκκλησία συγχωρεί τον άνθρωπο γιατί διακρίνει ότι μετενόησε και εγκατέλειψε την αμαρτία του, ένα είναι βέβαιον, ότι και ο Θεός το συγχωρεί. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός συνεργάζεται και παρακολουθεί την Εκκλησία. Εάν η Εκκλησία τον εκβάλλει γιατί παρακολουθεί ότι δεν υπάρχει μετάνοια, ένα είναι βέβαιον, ότι και ο Θεός δεν το συγχωρεί. Εδώ είναι η ερμηνεία που πολλοί λένε, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Χριστός, αν δέσετε επί της γης είναι δεδεμένο στον ουρανό και αν λύσετε επί της γης είναι δεδεμένο στον ουρανό, άρα συγχωρούμε αμαρτίες εμείς οι άνθρωποι. Λάθος. Δεν συγχωρούμε, διακρίνουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πόρνος, λίδωρος, άρπαξ, πλεονέκτης και τον εκβάλλουμε και δεν μπορεί ούτε ο Θεός να το συγχωρήσει, γιατί εμείς βλέπουμε, αλλά ο Θεός βλέπει βέβαια καλύτερα. Και όταν εμείς συγχωρούμε και λέμε μετενόησε, να σε αγαπάμε, έλα πάλι ανάμεσά μας να πάμε όλοι μας μαζί στον ουρανό, λύνουμε αυτή την εκβολή του από την Εκκλησία και ο Θεός το συγχωρεί και αυτόν. Όμως αδελφοί αγαπητοί, εκτός από την αμαρτία η οποία μπορεί να σκανδαλίσει την Εκκλησία, υπάρχουν και άλλα σκάνδαλα που όσο πάνε γίνονται και μεγαλύτερα. Πάμε τώρα στη σελίδα 1006, που είναι η επιστολή προς Ρωμαίους, 16ο κεφάλαιο και 17ο εδάφιο. Να δούμε τώρα το επόμενο σκάνδαλο που μπορεί να έλθει μέσα στην Εκκλησία από ανθρώπους, από σένα και από μένα δηλαδή. Όχι από τους άλλους, μην βγάλουμε τον εαυτό μας έξω ποτέ. Ο Θεός να μας φυλάει, γιατί είναι γραμμένο και το ξαναδιαβάζω, ότι τα σκάνδαλα είναι ανάγκη να έρθουν, αλλά συνεχίζει πλην ου εις αυτούς δια τους οποίους τα φέρνουν. Λέει λοιπόν στο 17 εδάφιο, σας παρακαλώ δε αδελφοί να προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθετε και απομακρύνεστε από αυτόν. Εδώ τώρα είναι η διχοστασία και η ψευδοδιδασκαλία ή καλύτερα ετεροδιδασκαλία. Και μάλιστα για την ετεροδιδασκαλία, αν θέλετε να διαβάσουμε στη σελίδα 1053, Τιμόθεος Α, 6ο κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Αν θέλετε να το κοιτάξουμε και αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό η ετεροδιδασκαλία μέσα στην Εκκλησία. Εάν της ετεροδιδασκαλεί και δεν ακολουθεί τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν την κατευσέβιαν, αυτός είναι τετυφωμένος και δεν εξεύρει ουδέν, αλλά νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας. Και όταν αδελφοί αγαπητοί βλέπεις ότι ξεκινάει συζήτησης, λογομαχία, να φεύγεις. Δεν θα σε πείσω ούτε θα με πείσεις. Και ιδίως με τσακωμό. Ο Κύριος θα μας πείσει. Όταν αρχίζει και μπαίνει συζήτησης και λογομαχία, φύγε. Για θέματα διδασκαλίας, για θέματα Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Γιατί εφόσον υπάρχει συζήτηση και λογομαχία, κάποιος είναι ιδιογνώμων και προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβάλλει τη γνώμη του. Εύχομαι να μην είσαι εσύ, γι' αυτό σου λέω να φύγεις. Γιατί ο ιδιογνώμων είναι ακατάστατος σε όλη του, σε όλες τους δρόμους της ζωής του. Σε όλα του τα πράγματα είναι ακατάστατος. Συζητήσεις, λογομαχίες, όταν υψώνονται οι φωνές, φύγεσαι. Άστονα αυτόν. Αυτός τώρα έχει πάρει το δρόμο του. Δεν είναι για να τσακωνόμαστε. Μπορεί να ανταλλάξουμε γνώμες, γιατί εγώ το βλέπω έτσι, εσύ το βλέπεις αλλιώς, και να προσευχηθούμε, ναι. Αλλά να τσακωθούμε, μακριά, δεν είναι για μας. Όταν βλέπεις λοιπόν συζητήσεις και λογομαχίες, το αποτέλεσμα είναι εκ των οποίων συζητήσεων και λογομαχιών προέρχεται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνοιε πονηρέ, μάταιες συνδιαλέξεις, ανθρώπων διεφθαρμένων το νου και αποστερημένων της αληθείας, νομισόντων την ευσέβεια ότι είναι πλουτισμός, απομακρύνου από τον τιούτον. Ο δούλος του Θεού δεν μάχεται.
νουθετεί τα παιδιά του εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, τη γυναίκα του με διδασκαλία, τον αδελφό του με αυτά που ο Θεός του είχε αποκαλύψει, όσο ο άλλος δεν αγριεύει. Όταν δεις σθυμό και λογαμαχίες, φεύγα, γιατί θα προέλθουν από εκεί και πέρα, όπως διαβάσαμε, έριδες, θα προέλθουν βλασφημίες, θα προέλθουν φθόνοι, υπόνοιες πονηρές, συνδιαλέξεις, και θα είναι καταστροφή των ακουόντων. Ας επανέλθουμε όμως στην επιστολή προς Ρωμαίους. Σας παρακαλώ, αδελφοί, να προσέχετε τους ποιούντας τας διδασκαλίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθατε, και απομακρύνεστε από αυτόν. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι άλλος ετεροδιδασκαλεί μέσα στην Εκκλησία, το αποτέλεσμα θα είναι να χαθεί η ειρήνη της Εκκλησίας. Για σκεφτείτε, οι από εκεί να πιστεύουν αυτό, αυτοί να πιστεύουν το άλλο, εκείνοι το άλλο και οι άλλοι το άλλο. Δεν θα μπορεί ο Χριστός να μας ευλογήσει. Και μάλιστα λέει κάπου κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Διότι αυτοί δεν δουλεύουν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, αλλά την εαυτόν κοιλίαν και διαλόγων καλών και κολακευτικών εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Όταν επιμένει ο άλλος, τότε δουλεύει για την κοιλιά του. Όχι για το συμφέρον του απαραίτητος, αλλά για τον εαυτό του, για την προβολή του. Εμένα, εγώ ξέρω, κανένας σας δεν ξέρει. Το ξέρετε, και όταν ακούσεις ένα τέτοιον άνθρωπο, να απομακρύνεσαι. Εσείς δεν ξέρετε, μόνο εγώ ξέρω. Όλοι να φύγετε όταν τα ακούσετε από μένα. Κανείς να μην μείνει. Το λέω τώρα που είμαι καλά στα φρένα, στις φρένες μου. Γιατί δεν ξέρω αύριο αν θα είμαι. Όταν ακούσεις κάποιον να λέει μόνο εγώ ξέρω, άντε και εκείνος εκεί που είναι κολλητός μου, γιατί τον έχω πείσει. Αν με ακούσετε έτσι, μην ξανάρθετε στην Εκκλησία, θα χάσετε τις ψυχές σας. Θα χάσετε τις ψυχές σας. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δεν είναι να προβάλλουμε τις αποκαλύψεις μας, είναι να πάμε στον ουρανό. Έστω και αν μου έδωσε μία αποκάλυψη ο Θεός. Αν μου την έδωσε, είναι για να την εκτελέσω εγώ, όχι εσύ. Ο Θεός αποκαλύπτει στον άνθρωπο για να εκτελέσει. Και τα κρυφά ο Θεός τα κρατάει στην καρδιά του. Εάν τώρα πραγματικά κάτι μου έδωσε ο Θεός και είναι καλό και είναι μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και πιστής και πιστή η Εκκλησία, θα δώσουμε δόξα στο Θεό. Να ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι δεν έχει πνεύμα Άγιο ένας εδώ μέσα. Όλοι μας έχουμε. Αλληλούια. Και δεν αποκαλύπτει το πνεύμα το Άγιο σε έναν. Σε όλους μας αποκαλύπτει. Και όταν σας πω κάτι εγώ που είναι έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το πνεύμα το Άγιο θα ταραχθεί μέσα στην καρδιά σας. Θα ξεσηκωθείτε. Και τι έπαθε ο Γιώργος, τι λέει. Δεν λέω για λάθη. Λάθη μπορεί να κάνουμε όλοι μας. Μετά το καταλαβαίνουμε, πω, τι ήταν αυτό που είπα, λάθος έκανα. Αυτό δεν είναι διδασκαλία, αυτό είναι λάθος. Το λάθος και λάθος κάνουμε και θα κάνουμε και θα ξανακάνουμε και ο Θεός θα μας φυλάει. Να μην ξανακάνουμε άλλη φορά και να μην κάνουμε πολλά. Αλλά η διχοστασία και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής είναι η επιμονή. Με επιμονή. Έλα να σου πω εγώ αυτά που κανένας δεν τα έχει καταλάβει, μόνο εγώ. Λαχείο την έχει κάνει αυτός. Για περί τέτοιου πρόκειται. Δεν είναι δυνατόν να αποκαλύπτει σε μένα και εσείς να μην καταλαβαίνετε τι μου αποκαλύπτει εμένα ο Θεός. Και καλό είναι να τα λέμε αυτά, αδελφοί αγαπητοί, γιατί κανένας δεν ξέρει το αύριο. Ο Θεός να μας φυλάει. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί με λόγους καλούς και κολακευτικούς καταφέρνουν να εξαπατούν τις καρδίες των ακάκων. Γι' αυτό και τι λέει, τι εντολή μας δίνει ο Λόγος του Θεού, προσέχετε τους ποιούντας τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα εναντίον της διδαχής την οποία εσείς εμάθετε και απομακρύνεστε από αυτούς. Θέλεις να έρθω να σου πω, θυμάμαι όταν ήμουν καινούργιος, ερχόντουσαν διάφοροι και μου λέγαν, έλα να σου πω κάτι που έχει κάνει λάθος ο Λουίς, δεν τα λέει καλά. Όταν μου το είπε στην αρχή, μου λέω, για πες μου. Μου λέει, για κάτι δεν τα καταλάβαινα. Ήμουν και καινούριος. Τα καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, λέω αυτά. Μετά όμως άκουσα από τον Άμβονα, μην ακούτε, λέει, τι σας λένε. Και μπήκε στην καρδιά μου και θεωρώ ότι είναι αποκάλυψη, αδελφοί, αυτό, γιατί σώθηκα, γι' αυτό το λέω. Ερχόντουσαν πολύ διάφοροι.
μετά. Έλα να σου πω κάτι. Λέω, διαφωνείς? Λέει, ναι, δεν το έχουν καταλάβει καλά. Δεν πειράζει, δεν το έχουν καταλάβει καλά. Λέω, πήγαινε να τους το εξηγήσεις να το καταλάβουνε και μετά να μου το εξηγήσεις και εμένα. Πήγαινε βρέστα να συμφωνήσετε εσείς, εγώ είμαι μικρός και καινούριος. Τα ξέρω εγώ αυτά. Συνεννοηθείτε, βρέστε τα και ελάτε να μου τα πείτε και εμένα. Μου το πάνε μια, μου το πάνε δυο, μου το πάνε τρεις, τέταρτη δεν μου το ξανά πάνε. Τέλειωσε. Και βρήκα την ησυχία μου, αδερφή. Γιατί είναι πολύ σοβαρό. Έλα να σου πω. Έπειτα το άλλο, έλα να σου πω, αλλά μην το πεις σε κανέναν, ναι. Λέω, τι θα μου πεις? Σε κανέναν δεν θα το πεις. Θα μου πεις και ό,τι μου πεις, σε όλους θα το πω εγώ. Κουλάγανε τα μάτια, φεύγανε. Σε όλους θα το πω. Εγώ ένα πράγμα δεν λέω σε κανέναν, την εξομολόγηση. Και με τη χάρη του Χριστού να μου δίνει δύναμη ο Θεός, γιατί είμαστε και άνθρωποι και έχουμε αδυναμίες. Μόνο η εξομολόγηση δεν λέγεται. Στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Όλα, όλα, φανερά και εξάστερα. Έτσι κατάλαβα, λάθος έκανα, δεν θα το ξανακάνω. Συγχώρεσέ με, αδερφέ μου. Δύσκολο είναι? Ούτε είναι δύσκολο να κάνω λάθος, ούτε είναι δύσκολο να σου ζητήσω συγγνώμη, ούτε είναι δύσκολο να με συγχωρέσεις. Εύκολα είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν αρχίζουμε και δεν λέμε, υποψιαζόμαστε, υπόνοιες πονηρές. Για μένα το είπε. Κάτσε ρε παιδί μου, για σένα το είπε. Δεν έχει άλλη δουλειά να λέει για σένα. Πέρασε από μπροστά μου και δεν με χαιρέτησε. Άρα δεν με αγαπάει. Όχι υπόνοιες πονηρές, αδερφοί. Δεν είναι από το Θεό οι υπόνοιες πονηρές. Ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι αγαθοσύνη. Και η αγάπη πάντα πιστεύει. Πάντα αγαθοποιεί. Ούτε υπόνοιμη, μην αφήνετε να πονηρεύετε το μυαλό σας. Σε τίποτα μην αφήνετε να πονηρεύετε το μυαλό σας. Και κάτι άλλο, αδερφοί. Μην αφήνετε να σας λένε πράγματα που δεν σας οικοδομούνε. Να σου πω τι έκανε αυτός. Ευλογία, όχι αμαρτία. Δεν θέλω να μου πεις. Δεν με ενδιαφέρει η αμαρτία. Τι σκουπιδιοντενικές είμαι? Να έρχεται να μου πετάνε εμένα τις αμαρτίες τους, το ένας του άλλου. Δεν με νοιάζει, δεν θέλω εγώ να μαθαίνω. Αν έχεις έφημο κάτι, αν έχεις αγαθό, αν έχεις καλό, αν έχεις αρετή, αν έχεις έπαινο, αν έχεις ευλογία, αν έχεις κάτι να με οικοδομήσεις, να έρχεσαι και να μου τα λες και να δοξάζουμε μαζί το Θεό. Αν είναι να συκοφαντήσεις, να κατηγορήσεις, ή ακόμη όχι να συκοφαντήσεις και να κατηγορήσεις, αλλά να διερευνήσεις και να διακριβώσεις και να μου πεις ότι αυτός έκανε εκείνο και εκείνο και εκείνο, δεν θέλω να το μάθω. Ξέρετε ότι εγώ στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου ποτέ δεν έχω πει τίποτα κακό. Το ποτέ το λέω με κάποια επιφύλαξη, γιατί είμαστε άνθρωποι και δεν δικαιούμαστε. Αλλά σας λέω ότι το αποφεύγω πάρα πολύ. Και μπορείτε να ρωτήσετε και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου και τον Κύριο. Δεν λέω, στους αδερφούς δεν λέω. Εκτός τους πρεσβυτέρους, όταν είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, και ξέρετε τι τους λέω, προσέξτε. Αυτά που λέμε μέσα στο πρεσβυτέριο δεν βγαίνουν από εδώ, ούτε στις γυναίκες σας. Γιατί θα κάνετε κακό στις γυναίκες σας, στα παιδιά σας, στην εκκλησία και στους εαυτούς σας. Είναι κάτι που πρέπει να επιληφθούν οι πρεσβύτεροι μέσα στην εκκλησία. Αυτοί με τη σοφία του Θεού, με τη φώτιση του Θεού και με την αγάπη του Θεού. Τώρα εδώ είναι η οικογένειά μου. Δεν σας τα λέω έτσι για αστεία. Δεν το έλεγα ντρεπόμουν. Ποτέ δεν τους λέω κακό πράγμα. Ποτέ. Αφού παίρνουν μερικοί αδερφοί και μερικές αδερφές την γυναίκα μου και της λένε, ξέρεις τούτο, τούτο. Λέει, στόπε ο Γιώργος. Λέει, δεν μου λέει ο Γιώργος τίποτα. Δεν ξέρω, λέει, τίποτα και δεν θέλω να ακούσω. Το έχει μάθει και η Άννα αυτό. Και δεν θέλω να ακούσω, λέει. Είναι καλό, αδελφοί, να μην θέλεις να λερωθεί η ψυχή σου και η καρδιά σου. Να λερωθούν τα αυτιά σου. Γιατί να λερωθούν? Αυτό είναι περιέργεια. Και η εντολή του Κυρίου είναι να οικοδομούμε ένας τον άλλον. Ό,τι κάνετε να το κάνουμε προς οικοδομή. Έχεις να μου πεις κάποια μεγάλη ευλογία που έγινε? Να, κάτι αυτιά έχω να ακούσω. Να δοξάσω τον Θεό, να ζηλέψω, να ζητήσω. Όμως εκτός από αυτό υπάρχει και χειρότερο τώρα. Βλέπετε ότι τα σκάνδαλα πολλαπλασιάζονται και μπαίνουμε τώρα στο χειρότερο. Είναι στην επιστολή προς Φιλιππισίους, αν θέλετε να τα ανοίξουμε και αυτό, στη σελίδα 1040. Το τρίτο κεφάλαιο. Εδώ πια είναι η κακοήθεια. Βλέπετε, πάμε με τη σειρά. Το πρώτο είναι ατάκτος περιπατών. Το δεύτερο, όπως διαβάσαμε, είναι κάποια αμαρτία μέσα στην εκκλησία. Το τρίτο, όπως διαβάσαμε, είναι οι διχοστασίες στην διδασκαλία και τα σκάνδαλα.
Τώρα όμως πάμε σε κάτι που είναι πάρα πολύ πιο σοβαρό και είναι και το τελευταίο. Το λοιπόν αδελφοί μου, τρίτο κεφάλαιο είναι, από την επιστολή προς Φιλιππισίους του Αποστόλου Παύλου. Το λοιπόν αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω το να σας γράφω τα αυτά εις εμέ, μεν δεν είναι οχληρών εις εσάς δε ασφαλής. Προσέχετε τους Κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτες, προσέχετε την κατατομή, διότι εμείς είμεθα η περιτομή, οι λατρεύοντες των Θεών εν πνεύματι και καυχόμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν και μη έχοντες την πεποίθηση εν τη σαρκή. Τώρα μιλάμε για εργάτες και εδώ ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Υπάρχει ο φρόνιμος και πιστός δούλος, αλλά υπάρχει και ο πονηρός και ο οκνηρός και κακός δούλος. Στο φρόνιμο και πιστό δούλο ο Θεός εκείνη την ημέρα θα ζωστεί το προσώψιο και θα τον υπηρετήσει και θα του χαρίσει όλα τα δικά του. Όμως στον κακό, στον οκνηρό και στον πονηρό δούλο θα του βάλει τη μερίδα μετά τον απίστον. Και αν του εδόθη πολύ, πολύ θα του ζητηθεί, και αν του εδόθη περισσότερο, περισσότερο θα δαρθεί. Ας προσέξουμε λοιπόν τώρα, αδελφοί, γιατί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού αφενός μεν όλοι μας είμαστε δούλοι και δούλες, γιατί όλους μας μας έχει προσκαλέσει ο Θεός όχι μόνο για την αιώνια ζωή, για τη σωτηρία, αλλά για τον αγιασμό, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού, και για τον αγιασμό, για να εξασφαλιστεί η σωτηρία μας, να μείνουμε έως τέλους, αλλά και εις υπηρεσία, να εργαστούμε για τον Κύριο, για να εισέλθουμε πλουσίως. Βλέπετε, είναι ωραία και πλήρης η πρόσκληση του Θεού. Σε προσκαλώ να σε σώσω, και γράφω το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής, σε προσκαλώ να περπατήσεις εν αγιασμό και καθαρότητη, ζητώντας την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Σε προσκαλώ λοιπόν εις αγιασμό για να είναι βεβαία και ασφαλής η ελπίδα σου και με τα πάσης βεβαιότητος η πρόσκλησή σου ότι θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά κατά χάριν πάλι ο Κύριος μας προσκαλεί και στην υπηρεσία του να εργαστούμε για αυτόν ώστε να εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών δια των πυλώνων, όχι ως διαπυρός, όχι φτωχή συγγενής, αλλά πλουσίως δια των πυλώνων να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εφόσον μας προσκαλεί για έργο, μας έχει ετοιμασμένο και το έργο. Δεν θα ψάξω εγώ να δουλέψω να κάνω αυτό που μου αρέσει. Εγώ θα γίνω πρεσβύτερος. Εντάξει, θα γίνεις, αλλά να σε κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ θα γίνω προφήτης. Να γίνεις, αλλά πρέπει να σου δώσει διακονία ή χάρισμα το Πνεύμα το Άγιο. Εγώ θα γίνω ποιμένας. Να γίνεις, αλλά πρέπει ο Θεός να σε κάνει. Γιατί δεν είναι του θέλοντος σου, δεν του τρέχοντος, αλλά του ελέοντος Θεού. Ό,τι θέλει ο Κύριος να κάνει, αυτό κάνει. Και ο μισθός δεν εξαρτάται από αυτό που ο Κύριος έκαμε. Πιο πολύ μισθό θα πάρει ο ποιμένας, μετά οι πρεσβύτεροι, μετά οι διάκονοι και στο τέλος εκείνη η γιαγιά εκεί που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λάθος. Ο μισθός και η δόξα στον ουρανό δεν εξαρτάται από τη δουλειά που κάνεις, από τον κόπο που καταβάλεις για να εκπληρώσεις τη δουλειά, το έργο που ο Θεός σου έχει δώσει. Και μάλιστα, για να το πούμε πιο σωστά, όχι μόνο από τον κόπο και από την επιμέλεια να κοπιάζεις. Και έρχεται με τα παρησίας ο λόγος του Θεού να πει, δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τον κόπο της αγάπης σας, καθώς υπηρετήσατε και υπηρετείτε τους Αγίους της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν η μισθαποδοσία είναι στα χέρια του Κυρίου κατά το έργο εκάστου, δηλαδή με πόση επιμέλεια αλλά και με πόση φροντίδα έχει κοπιάσει, όμως σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν δηλαδή, μας πληροφορεί ο Λόγος του Θεού με τα βεβαιότητος, και κακοί εργάτες που δέρνουν τους συντούλους, γιατί λένε ότι βραδύνει να έρθει ο Κύριος, και τρώνε και μεθάνε και πίνουνε και ασωτεύουνε. Αυτοί είναι οι κακοί εργάτες. Αλλά υπάρχουν και εκείνες
εργάτες τους οποίους ο Θεός αποκαλεί κίνας. Και τι σημαίνει αυτό? Το σκυλάκι έχει κάνει κύριο το αφεντικό του, έχει αφεντικό άνθρωπο. Έχετε δει πως πηγαίνει στον άνθρωπο, προσκολάται. Τρώει, συγχώρεσε με Θεέ μου και εσύ, στα ξεράσματά του. Από εκεί που έφυγε και ξαναπηγαίνει. Ο δούλος του Θεού δεν έχει, και κανένας άνθρωπος του Θεού, αφεντικό άνθρωπο. Δεν ελπίζει από άνθρωπο. Αγαπάμε τους αδελφούς μας, τιμούμε τους προϊσταμένους πρεσβυτέρους μας και μάλιστα αυτούς που κοπιάζουν σε λόγο και με διπλάσια τιμή, πάντοτε όμως στο όνομα του Χριστού. Εκείνος ο οποίος παίρνει τη δόξα στην καρδιά μας είναι μόνο ο Χριστός. Και αν καυχόμεθα, δεν καυχόμεθα στους ανθρώπους, στο Χριστό καυχόμεθα. Η δεύτερη λοιπόν κατηγορία των κακών εργατών είναι οι κίνες. Εκείνοι που γίνονται οπαδοί ανθρώπων ή που θέλουν ανθρώπους για οπαδούς. Εσείς όλοι θα ακολουθείτε μένα. Κίνας, σκύλος. Εγώ έχω, θα ακολουθώ μόνο αυτόν. Σκύλος, κίνας. Ούτε οπαδούς θέλουμε, ούτε οπαδούς γινόμαστε. Οπαδοί γινόμαστε. Αλλά ένας είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και οι διαταγές είναι συγκεκριμένες. Εγώ δεν ακούω τον άντρα μου, ακούω τον ποιμένα. Όχι, τον άντρα σου θα ακούς. Οι γυναίκες λέει να υποτάσσεστε στους άντρες σας. Εγώ ακούω εκείνον τον πρεσβύτερο. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Βέβαια αν ο άντρας λέει πράγματα που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γιατί λέει εν κυρίω να υποτάσσεστε. Αν ο άντρας λέει πράγματα που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, προφανώς δεν θα τον ακούμε έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν, αδελφοί αγαπητοί, διατάξεις μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τις οποίες αποδεχόμεθα, έχουμε αποδεχθεί σαν λόγο Θεού καθώς είναι και περπατάμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά υπάρχει και η τρίτη κατηγορία, η κατατομή. Είναι ο σκληρός άνθρωπος, ο άνθρωπος του νόμου. Καταρχάς του νόμου της Μωυσέως, δηλαδή για να σωθείτε πρέπει να κάνετε περιτομή. Δεν σωζόσαστε, έλεγαν τότε, δεν σωζόσαστε αν δεν κάνετε περιτομή. Και τι κάνουν? Χάνουνε τη χάρη, ξεπέφτουνε από τη χάρη του Χριστού. Με το ζόρι, αδελφοί αγαπητοί, στη ζωή μας σαν χριστιανοί ποτέ δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Εάν θέλεις να ζωρίσεις κάποιονε για να κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός είναι μόνο ο εαυτός σου. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Με καταπίεση, με πίεση, δεν κάνεις τίποτα. Θυμάμαι ότι ένας αδελφός, άνθρωπος μάλλον, αλλά ήταν πολύ καλός χριστιανός, είχε έρθει και με είχε συναντήσει το Αίγιο και μου είχε πει: τι να κάνω, αυτά που λες ωραία είναι, αλλά εγώ τα ξέρω αλλιώς. Του λέω: να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Μου λέει: δεν ξέρω γράμματα. Και εκεί δεν ήξερα τι να του πω. Δεν θα σας πω την ιστορία, αλλά του είπα μόνο: πήγαινε να προσευχηθείς στον Χριστό και ο Χριστός είναι δυνατός να σε διδάξει. Και αυτός είχε δύο αιτήματα, την αλήθεια και τα παιδιά του. Και για την αλήθεια του απάντησε, αλλά να μην το πούμε τώρα, αλλά για τα παιδιά του είπε κάτι που ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Μέχρι τα 18 χρόνια, θέλοντας να πει κάποια ηλικία, θα τα νουθετείς, θα τα συμβουλεύεις, θα τα διδάσκεις. Μετά τα 18 θα προσεύχεσαι για αυτά. Βλέπετε αδελφοί αγαπητοί, με το ζόρι δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις τη γυναίκα σου να σε αγαπήσει, αν δεν την αγαπήσεις πρώτος και δεν την υπηρετήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις τον άντρα σου να σε αγαπήσει, αν δεν υποταχθείς πρώτη και δεν τον υπηρετήσεις και δεν του δείξεις την αγάπη. Και τι να το κάνω εγώ να με αγαπάει η γυναίκα μου με το ζόρι? Τι θα το κάνω? Μου λέει πολλές φορές η γυναίκα μου: δεν θέλω να με αγαπάς επειδή το λέει το Ευαγγέλιο. Και γελάω εγώ. Λέω: καλά το λέει. Θέλω να με αγαπάς επειδή είμαι εγώ. Σωστά. Και εμείς δεν αγαπάμε τον Χριστό επειδή δεν θέλουμε να πάμε στην κόλαση. Εμείς αγαπάμε τον Χριστό γιατί μας αγάπησε. Τον λατρεύουμε. Θέλουμε να είμαστε συνέχεια μαζί του. Δεν πηγαίνουμε. Δεν λέμε: Χριστέ μου, φύλαξε με από την κόλαση. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό. Αφού είμαι στον Χριστό, πάει η κόλαση.
Αλλά λέω, Χριστέ μου, ευλόγησέ με, σε παρακαλώ. Κάνε με να δω το πρόσωπό σου. Θέλω να σε δω, θέλω εκείνη τη στιγμή να δω το λαμπρό πρόσωπό σου. Να σε δω και να αγαλιάσει η ψυχή μου. Δεν πάμε στο Χριστό επειδή φοβόμαστε, αδελφοί. Πάμε στο Χριστό επειδή τον αγαπάμε. Και δεν μπορείς να πείσεις τον άλλο να σε αγαπήσει με το ξύλο. Έχετε δει κανένα να τον δένεις και να σε αγαπάει? Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Ο άνθρωπος του νόμου χάνει τα πάντα. Χάνει τη χάρη. Ο αυστηρός λέει, έχω σακατέψει στο ξύλο τα παιδιά μου για να γίνουν άνθρωποι. Μόνο άνθρωποι δεν θα γίνουν. Γαϊδουράκια που αντέχουν το ξύλο θα γίνουν. Και ξέρετε, το έχω δει αυτό. Ο άνθρωπος πονάει στο ξύλο, μετά το συνηθίζει όμως. Δυστυχώς είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Πάμε ένα παιδί που το έδερνε ο πατέρας του. Και μετά από 2-3 χρόνια του λέει, βάραμε, θα καταλάβεις. Και φάει τόσο ξύλο που δεν το καταλάβαινε πια. Βάραμε, θα καταλάβεις. Και πριζόντουσαν τα χέρια του. Δεν γίνεται, αδερφοί, ούτε με το ξύλο, ούτε με τα νεύρα, ούτε με την κακία, ούτε με το ζόρι. Αυτοί είναι οι κακοί εργάτες, οι κατατομοί. Εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Σιγά μου, ποιος είσαι εσύ? Και θα μου πεις τι θα κάνω. Μόνο και μόνο που θα μου το πεις έτσι, θα κάνω το αντίθετο εγώ. Αδελφοί, ο Κύριος θα μας λέει τι θα κάνουμε. Δεν υπάρχει κανείς εδώ μέσα, και το έχω ξαναπεί, ούτε διδάσκαλος. Ένας είναι ο διδάσκαλος μας, ο Χριστός. Και αν υπάρχει διακονία, του Χριστού είναι. Δεν υπάρχει ποιμένας εδώ μέσα. Ένας είναι ο ποιμήν, ο αρχιποιμήν των προβάτων, ο Χριστός. Και αν υπάρχει διακονία, ο Χριστός είναι. Αλλά για να μην υποφέρεις, για να νικήσουμε, αδελφοί αγαπητοί, αυτή την κατατομή, τη βία που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, να επιβάλλει, εκ πείρας σας το λέω. Πόσες φορές δεν έχω κάνει αυτό το λάθος και έχω θυμώσει και έχω αγριέψει, μα δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω, και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει και την ευλάκα σου, άλλος και εγώ είμαι έξυπνος. Μα δεν καταλαβαίνεις. Και συνήθως όταν κάποιος λέει δεν καταλαβαίνεις, αυτός δεν καταλαβαίνει. Ναι, αλήθεια σας το λέω. Αλλά κι αν πάλι δεν καταλαβαίνει κάτι, δεν πειράζει. Είναι ανάγκη να καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν ξέρω. Όσο και να με δείρεις, να φτιάξω τη μηχανή του αυτοκινήτου, δεν μπορώ. Ούτε την έχω ξανανοίξει τη μηχανή του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω τι έχει μέσα, πώς είναι. Βλέπω κάτι σίδερα, κάτι σωλήνες και το κλείνω γρήγορα. Λέω, τι είναι αυτό εδώ πέρα τώρα? Και άμα κάνει κανένα μπαφ και μου έρθει στη μούρη, κλαπ, το κλείνω γρήγορα. Δεν ξέρω. Και να με δείρεις και να μου φωνάξεις και να μου αγριέψεις, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν σταματήσει το αυτοκίνητο, το κλειδό, ούτε λάστιχο δεν ξέρω να αλλάξω. Αλήθεια σας το λέω. Είχε σκάσει μια φορά το λάστιχο του αυτοκινήτου, το κλείδωσα και έφυγα. Δεν ξέρω να αλλάξω λάστιχο. Τώρα όμως έχει μεγαλώσει ο Ντίνος και παίρνω τηλέφωνο τον Ντίνο. Έλα Ντίνο, μου σκάσε το λάστιχο. Ξέρω, μου λέει, ξέρω. Δεν ξέρω. Και να με δείρεις και να με βρήσεις και να μου αγριέψεις και ποινή να μου βάλεις, αφού δεν ξέρω, δεν μπορώ. Είναι σαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί, δεν τα παίρνει τα μαθηματικά. Θυμάμαι όταν είχα γνωρίσει την Άννα, πήγαινε σχολείο και της έκανα μαθηματικά. Δεν καταλάβαινε τίποτα, να μην το πείτε σε κανέναν. Τίποτα δεν καταλάβαινε. Και θύμωνα εγώ και αγρίευα. Στο τέλος το πήρα απόφαση. Λέω, δεν θα γίνει μαθηματικός, τέλειωσε. Φάει μαθηματικός, δεν γίνεται η Άννα. Βέβαια δεν έχασα και τίποτα που δεν έγινε μαθηματικός, ούτε και η Άννα έχασε τίποτα. Αλλά τι να κάνουμε. Με το ζόρι, αδερφοί, χειρότερα τα πράγματα. Να σας πω όμως ένα μυστικό. Με την προσευχή όλα γίνονται. Με την ταπείνωση και την προσευχή όλα γίνονται. Θυμάμαι όταν ήταν μικρός ο Ντίνος, του έλεγα κάτι, γιατί πριν πιστέψω τον έδερνα. Ήθελα στο σπίτι μου να γίνονται ό,τι ήθελα εγώ. Αλλά ήμουν ανόητος. Όταν πίστεψα λοιπόν, μέχρι να αλλάξει ο παλιός ο άνθρωπος, συνέχιζα. Όχι να τον δέρνω, γιατί το ξύλο στο σπίτι είναι τραγικό, αδερφοί. Το παιδί το διαλύεις. Εσείς που έχετε μικρά παιδάκια και καινούργιοι γονείς, προσέξτε, μην απλώνετε χέρια πάνω στα παιδιά σας. Είναι μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Από τα μεγαλύτερα λάθη που έχω κάνει στη ζωή μου είναι όταν έχω χτυπήσει τα παιδιά μου. Πολύ μεγάλο λάθος. Με τη γλυκύτητα, με την καλοσύνη, με την αγάπη και με την προσευχή. Γιατί όταν είναι μικρά μπορείς να τα δίνεις, όταν μεγαλώσεις δεν μπορείς και τα κάνεις. Σε δίνουν αυτοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Αγαπημένα μου αδέλφια, στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Για να βρίσκεις χάρη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων,
καλόν θα είναι να ταπεινώνεσαι, να ταπεινώνουμε και να αποτελούμε όλη μια εκκλησία γεμάτη από αγάπη, τρυφερότητα, στοργή, ταπείνωση, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, αλλά μη υποφέροντες καθόλου τα σκάνδαλα, τις διχοστασίες, τις αμαρτίες και ό,τι είναι αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού να το εκβάλουμε, με τη χάρη του Χριστού θα το εκβάλουμε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Να ψάλλουμε, αδελφοί.